Θα πάμε στον κύριο Κυριάκο Κούρο, είναι έφορος εκλογής εξωτερικού, για να δούμε τα στοιχεία σε σχέση με την ψηφοφορία του εξωτερικού. Κύριε Κούρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η εικόνα η δική σας πώς εξελίσσεται σε σχέση πάντα με την ψηφοφορία? Μάλιστα, ναι. Έχουμε 2.030 εκλογείς που ψήφισαν, ένα ποσοστό δηλαδή 18%, σε σύνολο 11.683 εκλογές. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 38 εκλογικά κέντρα. Λειτουργούν δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, το μόνο εκλογικό κέντρο που δεν έχει ακόμα λειτουργήσει είναι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο θα ξεκινήσει η ώρα 2 το μεσημέρι δική μας ώρα. Λοιπόν, άρα έχουμε τα κέντρα που άνοιξαν που μας είπατε. Επαναλαμβάνετε να μας πείτε άλλη μια φορά την προσέλευση, σας παρακαλώ, για να ναι, το εντεδώσουμε. Ναι, η προσέλευση είναι 2.030 εκλογής, μάλιστα, ποσοστό 18%, σε σύνολο 11.683 εκλογείς. Έχουμε να συγκρίνουμε στοιχεία με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Κούρο? Σε σχέση με τα στοιχεία που είχαμε δει από η ώρα 10, τα οποία έχουμε συμβεί, γιατί αυτά μόλις τώρα έχουμε δει τα αποτελέσματα, είμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα όπως ήταν το 2013. Μάλιστα, αλλά φαντάζομαι όσο περνάει η ώρα, γιατί κάποια κέντρα καθυστέρησαν να ανοίξουν, θα διαφοροποιείται και το ποσοστό προσέλευσης. Ακριβώς, ειδικά με την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ώρα 10 είχε ξεκινήσει η έναρξη της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων. Μάλιστα. Φαντάζομαι, εντάξει, κάπου είδαμε και προηγουμένως στην Αθήνα, ευνοούν εκεί οι καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Είναι και τα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από κάθε χώρα για το παίζει και ο καιρός τον ρόλο του, κύριε Κούρο. Έχετε δίκιο. Όπως για παράδειγμα, αν ήμασταν σε εγρήγορση όσον αφορά το Παρίσι, γιατί έχετε δει ότι υπήρξαν κάποιες αναφορές για κίνδυνο πλημμύρα, αλλά δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση για οποιοδήποτε κίνδυνο. Συνεχίζουν κανονικά τα εκλογικά κέντρα να λειτουργούν. Τώρα, η αποστολή των αποτελεσμάτων πώς θα γίνει και πότε θα ξέρουμε δηλαδή ακριβώς το τι ψήφισαν οι Κύπροι του εξωτερικού? Έχουμε η ώρα 3 είναι η επόμενη ώρα η οποία θα μας δώσουν τα αποτελέσματα, τα νούμερα των ψηφισάντων, όπως και η ώρα 5 και η ώρα 6 που κλείνουν οι κάλπες. Μάλιστα. Ακολούθως μετά θα περιμένουμε να μας στείλουν τα αποτελέσματα οι λειτουργοί προεδρεύοντες από τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Κούρο. Καλή ψήφο και σε όλους τους Κυπρίους του εξωτερικού.